καλημέρα και στους τηλεθεατές σας και στους κυρίους του πάνελ. Κοιτάξτε, πράγματι, τουλάχιστον αυτά τα δύο τα οποία άκουσα να εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή το ότι θα υπάρχει μόνο μία λέσχη σε κάθε ΠΑΕ και ότι η αστυνομία θα έχει το δικαίωμα όταν κρίνει να κάνει ελέγχους κατά την είσοδο στο γήπεδο, είναι δύο πράγματα τα οποία ήδη ισχύουν. Τον έλεγχο στα γήπεδα δεν την είχαν μέχρι σήμερα οι εταιρείες ασφαλείας. Οι εταιρείες ασφαλείας είχαν τον έλεγχο των εισιτηρίων. Αυτό δεν σήμαινε ότι η αστυνομία όπου έκρινε απαραίτητο να επέμβει, διότι θα είχε βάσιμες υπόνοιες, πληροφορίες κτλ., ότι υπάρχει κίνδυνος για έκνομες ενέργειες αυτών οι οποίες έρχονται, είχε ούτως ή άλλως το δικαίωμα να επέμβει. Μάλιστα. Άρα νομίζω ότι αυτές οι δύο εξαγγελίες ήταν περισσότερο επικοινωνιακής φύσεως παρά ουσιαστικής. Και θα πρέπει να πούμε εδώ ότι αυτή τη στιγμή, αν καταλαβαίνω καλά την εξαγγελία του Πρωθυπουργού, εννοεί ότι προφανώς εννοεί, έτσι δεν είμαι σίγουρος και εγώ όπως κανένας μας, προφανώς θα εννοεί ότι θα κλείσουν τα παρατήματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει σε κάθε ΠΑΕ ούτως ή άλλως μία μόνο λέσχη η οποία έτσι μπορεί νόμιμα και να λειτουργεί. Και πολύ σύνδεσμη. Αλλά αυτή η λέσχη μπορεί να έχει διάφορα παρατήματα, τα οποία και αυτά βέβαια για να λειτουργήσουν παίρνουν την νόμιμη άδεια κτλ. Όπως ακριβώς και η κεντρική λέσχη, ας το πούμε έτσι. Όμως υπάρχουν σε κάθε γειτονιά σχεδόν, υπάρχει και ένα γραφείο που λειτουργεί ως... Αυτά τα παρατήματα. Ναι, ως παράρτημα. Ναι. Τώρα, αν εννοεί αυτό, ότι δηλαδή θα κλείσουν τα παρατήματα και θα υπάρχει μόνο μία... Η λέσχη, η κεντρική, η μάνα λέσχη, ας το πούμε, ενδεχομένως να εννοεί αυτό. Προσωπικά βέβαια πιστεύω ότι ούτε αυτό μπορεί να λύσει το πρόβλημα της βίας στα γήπεδα. Το πρόβλημα της βίας στα γήπεδα, εμείς ως ιδεάδος επιστημονικός φορέας του αθλητικού δικαίου, έχουμε πολλάκις απευθυνθεί και στον Πρωθυπουργό με ανοιχτές επιστολές κτλ. Και έχουμε επισημάνει ότι το πρόβλημα της βίας στα γήπεδα δεν πρόκειται να εξαλειφθεί εάν δεν εξαλειφθεί το θέμα της δημοκρατικής και νόμιμης οργάνωσης του αθλητισμού στο σύνολό του. Όταν δηλαδή ο χούλιγκαν, ο παραβατικός φύλακλος, συνήθως είναι νεαρός, βλέπει ότι το όλο περιβάλλον είναι σαθρό, καταλαβαίνετε ότι πολύ πιο άνετα μπορεί να ενεργήσει παραβατικά παρά όταν βλέπει ένα σοβαρό και στιβαρό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα κινηθεί. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Γι' αυτό εγώ προσωπικά αυτό το οποίο μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση είναι όχι οι δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού αλλά οι προτάσεις του κυρίου Μαρινάκη. Διότι μέσα στις προτάσεις, έτσι όπως τις διάβασα βέβαια και εγώ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, περιλαμβάνει δύο πάγια αιτήματα του ΙΔΕΑΔ, τα οποία έχουμε διατυπώσει εδώ και χρόνια. Πρώτον, την θεσμική αναβάθμιση του αθλητισμού, δηλαδή το σύνολο του αθλητισμού πρέπει θεσμικά να αναβαθμιστεί με μια πραγματικά ολιστική νομοθέτηση του αθλητισμού. Και το δεύτερο το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι ότι ο κ. Μαρινάκης στις προτάσεις του περιέλαβε και την ανάγκη εκδημοκρατισμού του εκλογικού συστήματος της ΕΠΟ. Κάτι το οποίο από παράγοντες έτσι μεγάλης εμβέλειας του ποδοσφαίρου δεν είχαμε ακούσει μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Και αυτό νομίζω ότι έχει την αξία του, διότι εμείς ναι μεν μπορεί να τα λέγαμε αυτά επί χρόνια, αλλά όταν τα λέει και ένας παράγοντας της εμβέλειας του κυρίου Μαρινάκη, ενδεχομένως να υπάρχει κάτι από πίσω. Το θέμα νομίζω επίσης που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η βία δεν τη βλέπουμε πια μέσα στα γήπεδα και θα πάω τώρα στον κύριο Καλιακμάνη. Δεν τη βλέπουμε κυρίως μέσα στα γήπεδα, έξω
Τη βλέπουμε κυρίως έξω από αυτά, όπως έγινε και στην περίπτωση του Άλκη Καμπανού, αλλά και στην περίπτωση του Μιχάλη Κατσούρη, που δεν έγινε ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Προπόνηση, αν δεν κάνω λάθος, είχε η ΑΕΚ και τα επεισόδια έγιναν έξω από το ΠΑΠ Αρένα. Πριν όμως μου σχολιάσετε αυτό, κύριε Καλιακμάνη, θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε την απόφαση της ελληνικής πολιτείας να επαναφέρει την αστυνομία στους ελέγχους των γηπέδων. Αυτό να δούμε ακριβώς τι εννοεί ο Πρωθυπουργός. Γιατί από ό,τι είδα είπε όταν κρίνεται απαραίτητο. Εμείς φωνάζουμε χρόνια ότι η αστυνομία πρέπει να βγει έξω από τα γήπεδα. Τα γήπεδα είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις που οφείλουν να προστατεύσουν την ασφάλεια όσων των πελατών τους. Γιατί αυτό είναι οι φύλαθλοι, οι πελάτες των ιδιωτικών αυτών επιχειρήσεων. Και νομίζω ότι η αστυνομία θα πρέπει να είναι για όλους τους πολίτες. Οπότε, όχι νομίζω, έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, οπότε η αστυνομία θα πρέπει να επικεντρωθεί στο έργο της που είναι η προστασία του πολίτη, στις γειτονιές, δίπλα στον κόσμο, στο οργανωμένο έγκλημα, στα ναρκωτικά, στη διακίνηση των ναρκωτικών, σε αυτά τα πράγματα που είναι πολύ σημαντικά. Θα πρέπει λοιπόν να... Εσείς πώς το βλέπετε να εφαρμόζεται στην πράξη, κύριε Καλιακμάνη, αυτό. Θα να διορθώσουμε το πρόβλημα με τον κύριο Καλιακμάνη. Ακούω τη φωνή μου και δεν μπορώ να μιλήσω. Ναι, θα το διορθώσουμε, κύριε Καλιακμάνη. Κοιτάξτε να δείτε. Το είπατε κι εσείς. Τα περισσότερα επεισόδια πλέον σημειώνονται έξω από τα γήπεδα. Αυτοί είναι εγκέφαλοι και κλείνουν ραντεβού θανάτου, κάνουν εξορμήσεις. Είδαμε οι τελευταίες δύο δολοφονίες των παιδιών, του Άλκη και του Μιχάλη, έγιναν με αυτόν τον τρόπο. Οι πρώτοι, κάποιοι πήγαιναν να βρουν φιλάθλους του Άρη και το παιδί δεν ξέρω. Ναι, έτσι, αυτά είναι γνωστά. Ναι. Ή οτιδήποτε άλλο. Στη δεύτερη περίπτωση κατέβηκε μια ορδή βαρβάρων που έχουμε πει ότι έγιναν λάθη από συγκεκριμένα πρόσωπα. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την εξαγγελία, η αστυνομία δηλαδή να ελέγχει την είσοδο των οπαδών των φιλάθλων στο γήπεδο? Όχι. Αν γίνει με αυτόν τον τρόπο που γινόταν παλιά, ναι, να ελέγχει. Για ποιο λόγο? Δηλαδή, οι ιδιωτικοί αστυνομικοί που ελέγχουν στα αεροδρόμια την είσοδο σε αυτούς που θέλουν να ταξιδέψουν στα gate, στις πύλες και στα αεροπλάνα, είναι ικανοί να το κάνουν και εδώ, στα γήπεδα, δεν είναι ικανοί? Μα δεν, ο αστυνομικός είναι για άλλο λόγο. Εντάξει, όταν υπάρξει μια σύραξη ή όταν γίνονται αδικήματα, είναι υποχρέωση της αστυνομίας να παρέμβει. Να είναι έξω από τα γήπεδα, ναι. Πολλές φορές είναι επιβεβλημένο. Γιατί γίνονται επεισόδια και στα επεισόδια θα πρέπει η αστυνομία, όταν γίνονται παράνομες πράξεις, να παρεμβαίνει. Θα ίσως και προληπτικά να πρέπει να είναι έξω από τα γήπεδα, κύριε Καλιακμάνη. Και προληπτικά. Και προληπτικά πάντα, αλλά και για να παρεμβαίνει όταν υπάρχουν επεισόδια. Όμως, να παίρνει ενεργό ρόλο και να ελέγχει όσους πρέπει να μπουν μέσα για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Στην ουσία, να γίνεται εργαζόμενος ο αστυνομικός του επιχειρηματία, του παράγοντα, αυτού που έχει την ομάδα, που οι άνθρωποι αυτοί δεν νομίζω ότι είχαν αρνηθεί να αναλάβουν αυτοί την υποχρέωση να ελέγχεται ο κόσμος που μπαίνει στις επιχειρήσεις τους. Λοιπόν, εδώ συλλαμβάνουμε αστυνομικούς το εσωτερικών υποθέσεων και σωστά κάνει, γιατί κάνουν το security σε κάποιους ιδιώτες. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Τελευταία είχαμε συλλήψεις αστυνομικών και πολύ σωστά έκανε το εσωτερικών υποθέσεων, γιατί αυτοί οι αστυνομικοί εκτελούσαν υπηρεσία αλλά και συνάμα. Το θέμα είναι όμως, κύριε Καλιακμάνη, ότι μπορεί να κληθείτε να κάνετε κάτι τέτοιο, σύμφωνα και με τις εξαγγελίες που ακούσαμε χθες. Ναι, άρα πώς θα γίνει αυτό στην πράξη? Αυτό είναι το ζητούμενο. Σας είπα ότι πάει ο αίτημα της Ομοσπονδίας μας, του ένστολου συνδικαλισμού, είναι η αστυνομία να φύγει από τα πάρεργα. Για μας
αυτό να ελέγχει ο αστυνομικός ποιος θα μπει μέσα στο γήπεδο είναι πάρεργο. Ο αστυνομικός είναι για τον Έλληνα πολίτη συνολικά. Ωραία. Για το την προστασία της ασφάλειας. Όπως και εσείς κύριε Καλιαγμάνη, θα πρέπει να είναι και εκτός των γραφείων ο αστυνομικός. Συμφωνείτε και με αυτό? Συμφωνώ απόλυτα. Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Εκτός εκεί επίσης που χρειάζεται. Και εκτός γραφείων. Ακούστε. Υπάρχουν επιτελικές υπηρεσίες που χρειάζονται να υπάρχουν αστυνομικοί σε γραφεία. Αν μιλάτε για τα επίσημα, θα συμφωνήσω και σε αυτό. Το έχω πει πολλές φορές. Εκεί πρέπει να δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο σώμα για τη φύλαξη των επισήμων, γιατί χρειάζεται και εκεί. Ναι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι στόχοι, που έχουν απειληθεί, που αναλαμβάνουν υποθέσεις που θέτουν τον εαυτό του σε κίνδυνο. Συμφωνώ απόλυτα. Ωραία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να πάμε λίγο στον κύριο Βερβεσό και να ρωτήσουμε πώς ακούσατε εσείς τις χθεσινές εξαγγελίες και τα μέτρα που ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό και από την κυβέρνηση. Κύριε Φόσκολε, πάλι επικοινωνία. Αυτοί οι οποίοι όφυλαν τόσο καιρό να είχαν εφαρμόσει ένα από τα μέτρα, πάλι εξαγγέλουν μέτρα. Όπως έχω ξαναπεί, δεν χρειάζονται όλοι νόμοι. Έχουν ψηφιστεί περίπου 10 νόμοι για την αθλητική βία. Ο ένας πιο αυστηρός από τον επόμενο. Πάντα βρίσκουμε ένα χάπι, το οποίο λέγεται, για να το λέμε στον κόσμο μετά από πιο περιστατικό, ότι πρέπει να αυστηροποιηθούν οι ποινές. Δεν είναι εδώ δεν υπάρχει, κύριε Βερβεσό, δεν υπάρχει θέμα αυστηροποίηση. Δεν υπόθηκε κάτι χθες στη σύσκεψη. Κοιτάξτε να πω κάτι. Ναι, υπόθηκε να εφαρμοστεί ο νόμος που δεν έχει εφαρμοστεί. Ναι, υπόθηκε ότι η αστυνομία έκανε αστοχίες όταν έχει κάνει εγκληματικά λάθη. Εδώ δεν λέμε η αστυνομία να ελέγχει εκείνους που μπαίνουν στο γήπεδο. Λέμε μια αστυνομία που έχει αφήσει 200 ανθρώπους να διασχίσουν τη μισή χώρα και να πάνε να σκοτώσουν έναν άνθρωπο. Λοιπόν, δηλαδή πρέπει να εφαρμοστεί. Να υπάρξει ένας νόμος για να εφαρμόσουμε τους νόμους που υπάρχουν. Όλοι αυτοί οι οποίοι έπρεπε να είχαν πάρει τα μέτρα, κυβέρνηση και αθλητικοί παράγοντες, έλειπε και η ΕΠΟ από τη χθεσινή συνάντηση. Δεν έπρεπε να μας πούνε. Δεν τα έχουμε ξαναδεί τα φαινόμενα. Πριν από 10 μέρες σκοτώθηκε ο Άκης. Εσείς βλέπετε να εφαρμόζεται στην πράξη αυτό που εξαγγέλθηκε όσον αφορά στην κατάργηση των συνδέσμων. Στην κατάργηση των συνδέσμων και να υπάρχει μόνο μία οργανωμένη λέσχη. Μα μέχρι τώρα δεν έχει εφαρμοστεί ένα μέτρο, κύριε Φωσκολέ. Δεν έχει εφαρμοστεί τίποτα. Και μετά από λίγες μέρες από τον Άλκη έχουμε τον Κατσούρη. Μετά μπορεί να έχουμε κάτι άλλο αύριο πάλι. Μας εγγυάται κανείς ότι δεν θα ξαναγίνουν αυτά τα πράγματα? Υπάρχει κάτι το οποίο να μας λέει ότι δεν θα ξανασυμβούν τα ίδια περιστατικά τα οποία ζήσαμε πριν από λίγο? Κοιτάξτε να σας πω κάτι, να μην κοροϊδευόμαστε. Το έχουμε ξαναζήσει όλη την Ευρώπη το φαινόμενο αυτό. Το Χέιζελ δεν είναι μακριά. Και τα μέτρα τα οποία λήφθησαν από την τότε κυβέρνηση της Αγγλίας είναι δεδομένα. Ή θα βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο, ή θα κοιτάμε και θα κάνουμε επικοινωνία και θα λέμε ότι κάτι κάναμε. Και θα αφήνουμε τους ίδιους αστυνόμους να είναι εκεί που κάνανε τη δουλειά αυτή, που δεν την κάνανε μάλλον, να κάθονται στις θέσεις τους ομιλώντας περί αστοχίες. Θα λέμε πάλι το πρόβλημα είναι σύνδεσμοι μόνο και το πρόβλημα είναι μόνο. Αυτά τα οποία λέμε γιατί δεν εφαρμόζονται. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο, οι κάμερες στα γήπεδα, να τους εντοπίσουμε. Μα δεν καταλαβαίνω τώρα τι θα πρέπει να κάνουμε. Τώρα σε αυτό που λέει, παίρνω μια πάσα. Να εφαρμόζονται όλοι οι άλλοι νόμοι. Κύριε Βερβεσό, παίρνω μια πάσα από αυτό που είπατε μόλις τώρα για τα ονομαστικοποιημένα εισιτήρια και για τον έλεγχό τους κατά τη διάρκεια της εισόδου των φιλάθλων και των οπαδών. Μα δεν είναι εκεί το πρόβλημα, κύριε Φασουλάκη, μόνο. Είναι συνολικό το φαινόμενο. Μην το απομονώσουμε μόνο εκεί. Είναι και εκεί. Είναι και εκεί. Είναι αλλά και στις κάμερες, όπως λέτε, που δεν λειτουργούν. Συμφώνησαν τώρα. Πάντως, αν δεν μπαίνουν όλοι μπουλούκια μέσα στο γήπεδο και αν υπάρχουν και κάμερες μέσα στα γήπεδα και αν υπάρχει και μία αστυνόμευση σωστή, κάτι τέλος πάντων μπορεί να σωθεί. Να αποφευχθεί. Μα τα επεισόδια γίνονται εκτός γήπεδων. Τα είπατε, δεν είναι μέσα στο γήπεδο. Τα επεισόδια γίνονται σε ραντεβού θανάτου. Λοιπόν, πρέπει να σας λέω, η περίπτωση του Χέιζελ εδώ είναι και ο Σπυρόπουλος, τα ξέρει καλύτερα, τα έχουμε ζήσει όλοι. Ή θα πάρουμε το μαχαίρι στο κόκαλο και αυτές οι ομάδες που έχουν την αντικειμενική ευθύνη θα τιμωρηθούν, είτε είναι η δική μου είτε είναι η δική σας, είτε ώστε οι οπαδοί να έχουν και μια. Δεν θα θέλήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Αλέξη, τι λες λοιπόν, γύρω-γύρω. Για όλα αυτά. Να ρωτήσουμε τον Αλέξη αν πιστεύει πως αυτή η απειλή που ακούστηκε χτες, ότι μπορεί να έχουμε ακόμα και αποκλεισμούς από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ή και κλεισίματα των θυρών, των γνωστών θυρών. Αν μπορεί να τα δούμε, Αλέξη. Τα δούμε, δεν τα δούμε. Πιστεύει κανείς ότι ο Άλκης στη Θεσσαλονίκη ή ο Μιχάλης στη Νέα Φιλαδέλφια δεν θα είχε δολοφονηθεί, εάν δεν έπαιζαν οι ελληνικές ομάδες στα κύπελλα Ευρώπης? Δεν έχει να κάνει. Χθες ήταν μια ξεκάθαρη άσκηση δημοσίων σχέσεων όλη αυτή η εκδήλωση, ανάξια σοβαρής προσεγγίσεως και αντίστοιχου σχολιασμού.
οι προσκεκλημένοι προσήλθαν με την γνωστή της passing ατζέντα τους, ο καθένας με την δική του. Εδώ μιλούσαμε για μια εγκληματική ενέργεια και ένας έλεγε για την Ομοσπονδία, ο άλλος έλεγε για τη διαιτησία. Λες και ο Μιχάλης στην Φιλαδέλφεια σκοτώθηκε επειδή έγινε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι στο οποίο ο διαιτητής δεν ήταν καλός και μέσα από αυτό δημιουργήθηκε μια φασαρία και μέσα από τη φασαρία είχαμε. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Καμία σχέση. Δεν υπάρχει λοιπόν. Ήταν άλλη μια εκδήλωση του πάμε και όπου βγει. Και αντί να αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στο ίστατο μέτρο της αποβολής των ελληνικών ομάδων από τα κύπελα Ευρώπης, γιατί να μην πάρουμε το πρώτο μέτρο και όχι το τελευταίο. Και το πρώτο μέτρο είναι όταν 100-150 άνθρωποι ξεκινάνε από το Ζάγκρεμπ για να φτάσουν στην Αθήνα κάτω από τη μύτη των ελληνικών αρχών, αυτή η μύτη να είναι λίγο πιο ευαίσθητη και να ενεργοποιείται λίγο πιο γρήγορα για να μην φτάνουμε σε αυτές τις καταστάσεις. Θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει καμία αθλητική βία, δεν υπάρχει καμία βία στα γήπεδα. Ο Άλκης δεν δολοφονήθηκε σε γήπεδο, σε γειτονιά της Θεσσαλονίκης δολοφονήθηκε. Υπάρχει μόνο βία κοινωνική, ούτε καν με αιτία ή αφορμή το ποδόσφαιρο, με πρόφαση το ποδόσφαιρο, μια βολική πρόφαση, ενδεχομένως μια προνομιακή πρόφαση. Μιλάμε για δολοφόνους οι οποίοι γυρίζουν ανά την Ευρώπη και κάνουν αυτά που έχουν στο μυαλό τους να κάνουν. Καμία σχέση ούτε με τους αγώνες, ούτε με το γήπεδο, ούτε με την ένταση που έχει το ποδόσφαιρο, ούτε με τις διαιτησίες, ούτε με τίποτα από όλα αυτά. Την περασμένη εβδομάδα στο στάδιο Καραϊσκάκη, σε έναν ευρωπαϊκό αγώνα Ολυμπιακός Γένκ, είδαμε ακριβώς φάτσα απέναντι στις κεντρικές κάμερες, τουλάχιστον την μισή κερκίδα, να καλύπτεται από ένα γιγαντιαίο πανό που έγραφε το ονοματεπώνυμο ενός ανθρώπου που δεν είναι πλέον στη ζωή, με τη χρονιά της γέννησής του και τη χρονιά του θανάτου του. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που, του κοινού ποινικού δικαίου, ο οποίος δεν είναι πια, επαναλαμβάνω, στην ζωή. Και αν δεν ήξερε να αναρωτιώσουν αυτός τώρα εκεί που τον τιμούν με αυτόν τον τρόπο, τι είναι, κανένας ήρωας πεσών στο καθήκον, ας πούμε, πυροσβέστης, χειριστής ελικοπτέρου, ήρωας της κυπριακής ανεξαρτησίας? Όχι, δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μέρος του υποκόσμου και έφυγε από τη ζωή σε τυπικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών του υποκόσμου. Όλο αυτό έγινε με την ευλογία του κλαμπ να υπάρχει εκεί αυτό το πανό. Ο δε συγκεκριμένος σκοτώθηκε σε αυτοκίνητο στο οποίο, όπως απεδείχθη, το οποίο όπως απεδείχθη ανήκε στον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού. Όταν λοιπόν καλούμε τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού και τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού να φυλάξουν τα πρόβατα σε μια τέτοια άσκηση δημοσίων σχέσεων όπως η χθεσινή στο Μέγαρο Μαξίμου, καταλαβαίνουμε ότι το έργο δεν έχει καμία σωτηρία. Και απορώ τι πήγε να κάνει εκεί ο ΠΑΟΚ, ή μπορώ να φανταστώ μόνον λόγους αστικής ευγένειας, όταν σε καλεί το γραφείο του Πρωθυπουργού πρέπει να στείλεις έναν εκπρόσωπο και εκεί τελειώνει η υπόθεση. Κύριε Καλιακμάνη, όλες αυτές τις μέρες συζητάμε πώς είναι δυνατόν αυτός ο οργανωμένος στρατός των οπαδών να έχει ξεκινήσει από την Κροατία, να έχει φτάσει στην Αθήνα, να έχει διασχίσει τη μισή Ελλάδα και να έχει φτάσει στο ΟΠΑΠ Αρένα και να έχει δολοφονήσει τον Μιχάλη χωρίς να τους έχει σταματήσει κανείς. Εκεί έχουμε μία έρευνα σε εξέλιξη από τους αδιάφθορους της Ελλάς, έχουμε την ΕΔΕ, θα δούμε κάτι, θα δούμε κάποιο αποτέλεσμα σε όλα αυτά, θα υπάρξουν ευθύνες, ενδεχομένως και ποινικές, για τις παραλήψεις, διότι δεν μπορούμε να μιλάμε για αστοχίες, μιλάμε για παραλήψεις, εγκληματικές παραλήψεις. Ναι, κοιτάξτε, επειδή το είπατε, το λέτε κι εσείς, το είπε και ο κύριος Βερβεσός, ο φίλος μου Δημήτρης, και ο κύριος Σπυρόπουλος. Δεν σκότωσε η αστυνομία τον Μιχάλη. Θα μου πείτε, δεν είπε κανείς αυτό. Αυτό που λέμε, κύριε Καλιακμάνη, θα μπορούσε να έχει αποτραπεί όλο αυτό. Να τελειώσω. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εγκληματίες. Ξεκινάμε από εκεί. Λοιπόν, έγιναν λάθη. Θα μου πείτε ότι αν η αστυνομία τους σταματούσε στην Καγκαβιά ή αν τους σταματούσε στην Εθνική Οδό ή αν τους σταματούσε στο μετρό, μπορεί, μάλλον ο Μιχάλης δεν θα ήταν νεκρός. Ναι, θα συμφωνήσω. Αυτό λέμε. Έγιναν λάθη από την ελληνική αστυνομία. Μια ελληνική αστυνομία που αδίκησε τον εαυτό της όμως, γιατί τελευταία είχε επιτυχίες και προσπαθούσε να αντιμετωπίσει το θέμα της οπαδικής βίας
μετά τη δολοφονία του Άλκη, που εκεί δεν έγιναν λάθη από πλευράς της αστυνομίας. Πήγαν κάποιοι, κάναν μια επιδρομική επίθεση και σκοτώσαν ένα παιδί. Αλήθεια είναι λοιπόν, αυτό. Ναι, λοιπόν. Η αστυνομία λοιπόν προσπάθησε να το μαζέψει, έκανε ντου σε συνδέσμους και εδώ φαίνεται ότι, για να μην τα ακυρώσουμε όλα, ότι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός για το κλείσιμο των συνδέσμων ή των παραρτημάτων, όπως είπε ο κύριος Μαλάτος, είναι σωστό. Ξέρετε γιατί σωστό? Γιατί όταν πηγαίναμε εμείς οι αστυνομικοί μέσα στους συνδέσμους, δεν έβρισες ανθρώπους να συζητούν και να ανταλλάσσουν ιδέες για το ποδόσφαιρο. Έβλεπες. Εδώ βρίσκαν τα ναρκωτικά, στυλιάρια, ρόπαλα. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Για να μην τα ακυρώσουμε όλα. Λοιπόν, σωστά λοιπόν, από τη στιγμή που κάποιοι δεν μπορούν αυτό να το ελέγξουν, ο κεντρικός σύνδεσμος, ξέρω εγώ, να ελέγξει αυτά τα παραρτήματα και εκεί πήγαινε ο κάθε τυχάρπαστος που ήθελε να μαζέψει μια ομάδα ανθρώπων για να τους χρησιμοποιεί, όχι μόνο για την οπαδική βία, αλλά και σε άλλα πράγματα. Γιατί περισσότεροι από αυτούς που πιάναμε ήταν άνθρωποι που έβγαζαν την επιθετικότητά τους με την οπαδική βία, αλλά άνοικαν και σε ομάδες γνωστών αγνώστων, μπαχαλάκιδων. Άλλοι ήταν μπράβοι της νύχτας, είχαν ποινικό παρελθόν, μπουμπούκια. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έπρεπε να μαζευτεί. Πρέπει να μαζευτεί. Δεν μπορούσαν να το ελέγξουν, να τα κλείσουν. Οπότε καλά κάνει ο Πρωθυπουργός σε αυτό. Και καλά κάνει και καλεί και τους επιχειρηματίες των ομάδων, οι οποίοι εγώ δεν νομίζω, επειδή είπατε ότι βάζουν τους λύκους να φυλάξουν τα πρόβατα, δεν νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν μέσα στα γήπεδά τους. Ο κύριος Σπυρόπουλος το είπε αυτό. Ναι, κύριε Σπυρόπουλε, δεν νομίζω ότι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι επιχειρηματίες και έχουν δώσει χρήματα και θέλουν να τα πάρουν αυτά τα χρήματα, να θέλουν μέσα στα γήπεδα να γίνεται ο χαμός. Δεν νομίζω ότι το θέλουν, γιατί έτσι διώχνουν τις οικογένειες από τα γήπεδα. Διώχνουν τον κόσμο. Διώχνουν τον φιλήσυχο κόσμο. Διώχνουν τον κόσμο που φοβάται ότι θα πάει στο γήπεδο και θα φάει μια φωτοβολίδα, μια φωτοβολίδα στο κεφάλι. Λοιπόν, άρα σωστές κινήσεις αυτές. Όμως, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της αστυνομίας, για μας τους ένστολους, δεν πρέπει η αστυνομία να ξαναγυρίσει στις όλους. Τώρα, τι θα γίνει με την έρευνα που διεξάγεται σε πειθαρχικό αλλά και σε ποινικό? Γιατί μπορεί αυτό το πράγμα να έχει και ποινικές διαστάσεις προφανώς. Και γι' αυτό γίνεται έρευνα και από το εσωτερικό, υποθέσεων. Ναι. Λοιπόν, θα μπει το μαχαίρι στο κόκαλο. Όποιος έκανε λάθη δεν θα απομακρυνθεί και για μένα και ποινικές ευθύνες. Δεν μπορεί να αφήνεις αυτούς τους εγκληματίες που βλέπετε τις εικόνες που χτυπάνε, που βάζουν κάτω και χτυπάνε ανθρώπους που δεν ξέρουν, που δεν έχουν προηγούμενα μεταξύ τους, για να βγάλουν αυτή την επιθετικότητα. Για να δούμε, κύριε Καλιακμάνη. Για διαταραχή τους. Γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο, αλλά τελικά. Παρακολουθώντας. Είναι ένα κλισέ αυτό. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι την ενετία αστυνομία την εμπιστεύεται. Και δεν έχει κανένα λόγο να μην την εμπιστεύεται. Αυτό το ζήτημα, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Ήμασταν πρώτοι εμείς οι αστυνομικοί. Δεν λέει κανείς ότι δεν θα γίνει. Λέμε ότι θα είμαστε εδώ για να το παρακολουθούμε ότι θα γίνει. Ήμασταν πρώτοι που είπαμε ότι εδώ κάνανε εγκληματικά λάθη. Όποιος έκανε λάθος να τιμωρηθεί. Αλλά παρακολουθώντας αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, πιστεύω ότι μάλλον δεν θα έχουμε κρίσεις, μάλλον δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Mm-hmm. Προφανώς θα φύγουν κάποιοι που θα φανεί από την έρευνα που γίνεται ότι κάναν λάθη, πήραν λάθος αποφάσεις και αφήσαν αυτή την ορδή βαρβάρων να φτάσει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα στον κύριο Βερβεσό λόγω και της ιδιότητάς του. Να πω όμως και εγώ μια σκέψη για αυτά που λέει ο κ. Καλιακμάνης. Βεβαίως. Το είδαμε και στα Ντέρμπι. Θα έφτανε το μαχαίρι. Όσο πιο ψηλά ψάχνουμε να ζητήσουμε ευθύνες, τόσο αυτό το πράγμα δεν γίνεται ποτέ. Το βλέπουμε τώρα και με την αστυνομία. Πιάσαμε αυτούς που έπρεπε να πιάσουν και καλά έκανε η αστυνομία τη δουλειά της και τους έπιασε. Αλλά αυτοί οι οποίοι τους άφησαν να πάνε εκεί και έχουν κάνει ποινικές παραβάσεις, και ορθά το λέει ο φίλος μου Γιώργος, μέχρι σήμερα δεν έχουν κληθεί να δώσουν κάποια απολογία σε κάποιον δικαστικό σχηματισμό. Τώρα ξεκίνησε, λοιπόν, κύριε Βερβεσέ, η έρευνα. Τι συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Τώρα ξεκίνησε η έρευνα. Μα τώρα σοβαρά μιλάμε τώρα.
η εισαγγελική έρευνα δεν έπρεπε να έχει καλέσει τους αρμοδίους να έχουν δώσει εξηγήσεις στα πλαίσια της προκαταρτικής επιθυμίας. Μπορεί να έχουν κληθεί και να μην το ξέρουμε, βέβαια, κύριε Βρυβεσκό. Κυρία Φασουλάκη, θα το είχατε μάθει εσείς ειδικά. Ξέρετε, είστε πολύ καλή ρεπόρτερ. Άρα λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά, το είδαμε, σας λέω και στα Τέμπη. Τα ίδια πράγματα. Εγώ συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Σπυρόπουλο. Λοιπόν, δεν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Κάνουμε επικοινωνία και διαχείριση επικοινωνία. Εικόνα είναι όλα. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι εκεί, το έχουμε δει. Ο ελέφαντας είναι μέσα στο δωμάτιο. Δεν θέλουμε να το λύσουμε και προσπαθούμε πάντα να πετάμε το μπαλάκι ένα στον άλλον και να μην θέλουμε να κοιτάξουμε το πρόβλημα κατάματα. Λοιπόν, δεν είχαν μέχρι τώρα καταλογιστεί ευθύνες. Ψάχνει τώρα μια έρευνα, μια ΕΔΕ. Τις ξέρουμε δυστυχώς αυτές τις ΕΔΕ που γίνονται στην ελληνική αστυνομία. Γι' αυτό πλέον δεν διεξάγονται από την ελληνική αστυνομία, διεξάγονται από το συνήγορο του πολίτη, όπως ξέρετε. Λοιπόν, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για την πορεία αυτών των ερευνών, γιατί τις έχουμε δει και στο παρελθόν. Βάλαμε κάποιους να φυλάνε τους ανθρώπους. Δεν μπορούν τις θερμοπύλες. Αυτοί που φυλάνε τις θερμοπύλες, τους βάλαμε εκεί, τους εμπιστευτήκαμε. Έχουν αυξημένο καθήκον. Δεν μπορεί να στηριζόμαστε ότι αυτοί που άφησαν αυτές τις ορδές και φτάσανε εκεί που φτάσανε, αύριο θα μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια του Έλληνα πολίτη στη γειτονιά. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος. Αφού δεν μπορεί να έχει. Γιατί εκεί που χτύπησαν δεν ήταν απλοί οργανωμένοι, ήταν και απλοί πολίτες που του πήγαν. Βλέπαμε τα καροτσάκια να βγάζουν βόλτα τα παιδιά, κύριε Βρεβεσό. Τους βλέπαμε. Να ρωτήσω τον κύριο Μαλάτο, γιατί ακούγεται τις τελευταίες ημέρες πληροφορίες για σκέψεις που υπάρχουν στο εσωτερικό της κυβέρνησης, έτσι ώστε να παταχθεί αυτό το φαινόμενο, κυρίως όμως προς την πρόληψη. Κύριε Μαλάτη, δηλαδή, εάν για παράδειγμα συλληφθεί κάποιος κοντά σε ένα γήπεδο, να έχει μαζί του ένα σουγιά, θα μπορούσε να οδηγηθεί στο αυτόφορο, να καταδικαστεί σε μια ποινή μικρή, τρίμηνη, πεντάμηνη και να εκτίσει ένα μέρος αυτής, δηλαδή ένα μήνα ή δύο μήνες, ως ένα προληπτικό μέτρο για να μην επαναλάβει αυτό το αδίκημα, το να περιφέρεται δηλαδή έχοντας ένα σουγιά πάνω του, είτε απειλώντας κάποιον νεαρό εκεί πέριξ του γηπέδου. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να. Να μην μπορεί να πάρει αναστολή δηλαδή. Ναι, να εκτίσει. Αλλά να μπει μέσα στη φυλακή, έστω και για λίγο. Προβλέπεται ήδη αυτό. Προβλέπεται ήδη από τον νόμο. Από τον τελευταίο νόμο του κ. Βεβαίως, που έγινε μετά. Από το άρθρο 187 του ποινικού κώδικα. Προβλέπεται. Έχει ψηφιστεί η διάταξη εδώ και δύο χρόνια. Για όσα γίνονται, λέτε, ακόμα και για πλημέλημα. Ναι, είναι η αλλαγή του 187 για το οποίο διαμαρτύρεστε, κύριε Βρεβεσέκα. Αν θυμάμαι καλά, υπάρχουν ενστάσεις. Αυτό για την οπαδική βία. Για άλλο διαμαρτύρεστε. Υπάρχουν ενστάσεις για το πλημέλημα. Αυτό εφαρμόζεται όμως. Εφαρμόζεται στην πράξη, κύριε Βρεβεσέκα. Βέβαια, στην υπόθεση Καμπανού δεν εφαρμόστηκε. Για πλημέλημα, λέτε. Και για πλημέλημα και για κακούργημα εφαρμόζεται, είναι ο νόμος. Ο νόμος υπάρχει. Έχετε δει εσείς εφαρμογή για ένα αδίκημα 6 μηνών. Να οδηγείτε κάποιος στη φυλακή χωρίς αναστολή για ένα ή δύο μήνες. Για οπαδική βία. Σας θυμίζω, υπήρχε και παλιότερος νόμος και ο οποίος καταργήθηκε και ξαναψηφίστηκε νεότερος νόμος. Λοιπόν, μην πάμε στο θέμα των νόμων. Νόμοι υπάρχουν. Το θέμα αν εφαρμόζονται οι νόμοι. Κύριε Μαλάτε, ένα τελευταίο σχόλιο από εσάς θα θέλαμε. Στα όσα είπε ο κύριος Βερβεσό. Συμφωνώ με τον κύριο Βερβεσό. Και δεν είναι θέμα πρόληψης, αυτό είναι θέμα κυρίως καταστολής. Σας είπα και επαναλαμβάνω και επιμένω σε αυτό ότι η πραγματική πρόληψη κατά της βίας, γενικότερα της οπαδικής βίας, είναι να φτιαχτεί ένα σωστό νομικό περιβάλλον, σοβαρό νομικό περιβάλλον του αθλητισμού και ειδικότερα του ποδοσφαίρου. Μόνο έτσι θα μπει το πρώτο βήμα, θα γίνει το πρώτο βήμα για να εξαλειφθεί η βία. Διότι η βία είναι ένα κομμάτι της συνολικότερης διαφθοράς που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα. Και γι' αυτό έχουμε πει ήδη, έχουμε επισημάνει ήδη αυτό που κάποιος συνομιλητής είπε, φωνάζεις το λύκο να φυλάγει τα πρόβατα. Εμείς αυτό το είχαμε πει πριν από 3 χρόνια, όταν ο Πρωθυπουργός είχε φωνάξει τότε την FIFA και την UEFA για να μας κάνει την ολιστική μελέτη η οποία θα μας έβγαζε από τη διαφθορά του ποδοσφαίρου. Και τότε του είχαμε πει ότι από μελέτες και έρευνες επιστημονικές που έχουν γίνει, τα μεγαλύτερα κέντρα διαφθοράς πανευρωπαϊκά είναι η FIFA και η UEFA. Και έρχεσαι. Άρα εσείς εκτιμάτε ότι πρέπει να. Ότι χρειάζεται νομοθετική διάταξη. Χρειάζεται νομοθέτηση, λέτε. Να διαφυλάξουν από τη διαφθορά στην Ελλάδα. Μάλιστα. Δεν γίνεται. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε όλους πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα. Αν μου επιτρέψετε, μόνο σε αυτό συζήτηση. Που είπε ο κ. Βερβεσός να πω, ένα τελευταίο σχόλιο.
ότι οι ΕΔΕ στην αστυνομία έχουν δείξει το δρόμο της εξόδου σε πολλούς αστυνομικούς. Και υπάρχει και ο ελεκτικός μηχανισμός των ιστορικών υποθέσεων που ξέρετε ότι λειτουργεί, συλλαμβάνει αστυνομικούς, οπότε δεν είναι οι ΕΔΕ που γίνονται με κάποιο τρόπο. Κύριε Καλιαγμάνη, μακάρι αυτό θέλουμε, με ρόλιπτες έρευνες. Τους τελευταίους τροχούς αμάξης, Γιώργο, όχι τα μεγάλα κεφάλια. Αν συγκρίνουμε το πειθαρχικό της ελληνικής αστυνομίας με το πειθαρχικό του δικηγορικού συλλόγου, εσείς οι ποινές που επιβάλλετε είναι... Φεύγεις από μέρος. Τελευταίος προφανώς δεν έχει ενημερωθεί. Λοιπόν, αυτά θα τα λύσετε εκτός αέρα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Ευχαριστούμε πολύ όλους.